πολιτική λιτότητα. Αυτό είναι σημερινό. Και τον κύριο... Είναι σημερινό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, πρωτοσέλιδο, στο συνέδριο. Με την ρωθιά υψωμένη από το... Ότι θα ήσασταν πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα τη Γερμανική, κύριε Παπαδημούλη, δεν το περίμενα. Είμαστε πρωτοσέλιδο και στη Λιμπερασιόν. Σήμερα, ναι, μαζί με τους με τίτλο για την ανερχόμενη αριστερά ΣΥΡΙΖΑ και Ποδέμος. Κεντρικό θέμα στους New York Times που λένε ότι πρέπει να μην πληρωθεί το χρέος για τον επόμενο χρόνο. Ένα λεπτό. Πάμε, Ειρήνη. Ναι. Ναι. Και επίσης και στην άλλη εφημερίδα, τη Süddeutsche Zeitung, όπου λέω δεν θα υπάρξει κανένας νόμος Griechenland, Lex Griechenland, νόμος Ελλάδος, όπως λέγεται εδώ πέρα. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκίνησαν από το Spiegel, όπου χθες, περιττώ να σας πω ότι όλο το Σαββατοκύριακο η Ελλάδα και η ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης στην Ελλάδα ήταν πρώτο θέμα στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Το Spiegel έγραψε λοιπόν ότι πρόκειται για μια αλλαγή στάσης του Βερολίνου, ότι η πιθανή έξοδος της Ελλάδας δεν είναι πια ταμπού, είναι διαχειρίσιμη, γιατί η Ευρωζώνη του 2015 δεν είναι η Ευρωζώνη του 2012, υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης με 500 δις, δεν υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης του ελληνικού ιού, γιατί και άλλες χώρες, οι άλλες χώρες που βρίσκονται σε κρίση, βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. Έπρεπε να περάσουν πάνω από 24 ώρες για να αντιδράσει η καγκελαρία με μια λακωνική δήλωση του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου που ουσιαστικά επιβεβαίωνε την πληροφορία του Spiegel. Mm-hmm. Ο κύριος Στράιτερ είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή πλεύσης γερμανικής κυβέρνησης, αλλά η γερμανική κυβέρνηση εκκινεί από την υπόθεση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να τηρεί τις υποχρεώσεις της. Προφανώς επισημαίνουν αναλυτές ότι το Βερολίνο δεν φαίνεται να ενοχλείται από μια δημόσια συζήτηση που έχει ξεκινήσει για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας και ίσως μάλιστα πάντως συντηρεί αυτή τη συζήτηση όμως, Ειρήνη. Τη συντηρεί τη συζήτηση. Κυρία Αναστασοπούλου, καλημέρα σας, ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδημούλη. Αυτό το δημοσίευμα του Spiegel όμως, και θα ήθελα να το αναφέρω για να το προσθέσετε στο ρεπορτάζ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από το κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Υψηλόβαθμος στέλεχος του ΤΣΕΝΤΕΟΥ είπε «αυτή δεν είναι η γραμμή μας, δεν έχει αλλάξει η γραμμή μας, η Ελλάδα πρέπει να μείνει στην Ευρωζώνη και δεν υπάρχει θέμα Brexit». Προκάλεσε έντονη κριτική από το σύμμαχο της κυρίας Μέρκελ, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο με κορυφαίο του στέλεχος είπε, κατήγγειλε αυτό το δημοσίευμα και το χρέωσε σε κάποιες πηγές του ΤΣΕΝΤΕΟΥ, γι' αυτό και η επίσημη δήλωση της του εκπροσώπου της κυρίας Μέρκελ ήταν ουδέτερη και φυσικά καταγγέλθηκε από το κόμμα της αριστεράς ως ένα στημένο δημοσίευμα. Μάλιστα. Να τα λέμε κύριε και αυτά. Και βγήκε, ναι, κυρία Αναστασοπούλου, και βγήκε την ίδια μέρα, για να μην έχουμε και μονομερή και επιλεκτική αναφορά του τι γράφει ο διεθνής τύπος, που οι New York Times, που δεν είναι η Αυγή, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, έγραψαν ότι πρέπει οι δανειστές να εξετάσουν ακόμη και το να μην αποπληρωθούν οι τόκοι του χρέους για την επόμενη χρονιά, διότι αυτή η πολιτική της ακραίας λιτότητας έχει οδηγήσει σε ένα χρέος στο 180%, το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Να τα λέμε και αυτά. Έλα, γι' αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε εδώ. Να ολοκληρώσει και θα συζητήσουμε εμείς τα υπόλοιπα εδώ. Επειδή παρακολουθούμε και εμείς τα διεθνή μέσα. Και σας τα παίξω τι. Και όχι, το αναφέρω γιατί συχνά η αναφορά στα διεθνή μέσα, στα κανάλια, τα ελληνικά είναι επιλεκτική. Ωραία, πάμε. Ναι. Λοιπόν, ασφαλώς θα συμφωνήσετε, κυρία Παπαδημούλη, ότι η FAZ, η Frankfurter Allgemeine Zeitung, είναι μια συντηρητική εφημερίδα, η οποία όμως είναι μια έγκυρη εφημερίδα και με πολύ καλές πηγές προς την κυβέρνηση. Λοιπόν, η σημερινή FAZ γράφει, προφανώς δεν μπορείτε να το ξέρετε. Πριν πάμε σε αυτό, όσα είπα είναι ακριβή, κυρία Αναστασοπούλου. Συνέβησαν. Ναι, όσα είπατε είναι ακριβή, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ενιαία. Να τα ακούνε και οι τηλεθεατές, για να μην τρομοκρατούνται, γι' αυτό λέω. Ναι, υπάρχουν και φορείς και πολιτικοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, οι οποίοι είπαν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκβιασμός. Δεν μπορεί η Ελλάδα να εκβιάζει. Δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή, κύριε Παπαδημούλη, αυτά τα κόμματα. Είναι μια κυβέρνηση δύο κομμάτων, ενός χριστιανοδημοκρατικού και ενός σοσιαλδημοκρατικού. Και είναι σαφές ότι θα υπάρχουν και φωνές οι οποίες δεν συμβαδίζουν κατά ανάγκη με την επίσημη. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι η σημερινή FAZ γράφει ότι η θέση της κυβέρνησης συνασπισμού ότι δεν είναι πια ταμπού ένα ενδεχόμενο Brexit σε περίπτωση που η όποια νέα κυβέρνηση προκύψει δεν τηρήσει τα συμπεφωνημένα, ότι αυτή λοιπόν η θέση συζητήθηκε και συμφωνήθηκε με τους σοσιαλδημοκράτες υπουργούς εξωτερικών Στάινμαϊερ και οικονομίας Γκάμπριελ. Ειρήνη, πρέπει να κλείσουμε. Υπάρχουν δηλώσεις Γκάμπριελ που το διαψεύδουν. Λοιπόν,
Και το πολιτικό μου σχόλιο, όχι, πέρα από αυτά που είπα για τη μονομέρεια στην ενημέρωση, είναι ότι όσες φορές η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε παρεμβαίνουν είτε απευθείας είτε δια του φιλικού του τύπου για να βοηθήσουν τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλου, κάνουν καλό στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι καλό στον κύριο Σαμαρά. Εσείς τι απαντάτε επί της ουσίας σε αυτό, κύριε Παπαδημούλη, το δημοσίευμα? Αυτό είναι επί της ουσίας για τον Brexit μιλάμε. Απαντώ τώρα. Τέτοιο ενδεχόμενο με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση υπάρχει? Ότι με ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι και Τσίπρα πρωθυπουργό δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος Brexit. Αυτό που υπάρχει είναι λύση πολύ καλύτερη από τη σημερινή και για το χρέος και για τους δημοσιονομικούς μας στόχους εντός Ευρωζώνης. Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε οικονόμου, και το έχουμε ξεκαθαρίσει 100 φορές με πρώτον τον Τσίπρα, είναι ότι θέλουμε η Ελλάδα να γίνει ένα κανονικό ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, με βιώσιμο χρέος, με ανάπτυξη και με νοικοκυρωμένα δημόσια οικονομικά, χωρίς αυτά τα εξωφρενικά πρωτογενή πλεονάσματα. Λέμε διάφορα περίεργα πράγματα. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε και επανερχόμαστε και εμείς και με αφρομίωτα τα δημοσιεύματα, αλλά ακούμε και στελέχη σας ευχαριστώ, που βγαίνουν και λένε διάφορα πράγματα. Ευχαριστώ για τη σημείωση. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον εκφράζουν ο Τσίπρας σε αυτά τα θέματα, το οικονομικό μας επιτελείο, Δραγασάκης, Μιλιός, Τσακαλώτος, Σταθάκης, με βάση τις αποφάσεις, τις συλλογικές που έχουμε πάρει, και ολοένα και περισσότεροι, και το βλέπουμε και στο διεθνή τύπο να καταγράφεται, λένε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα αντιευρωπαϊκό κόμμα, είναι ένα κόμμα εναντίον της λιτότητας και μπορεί να γίνει αφετηρία για θετικές αλλαγές στην Ευρώπη, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Να γυρίσω καθαρές κουβέντες. Και για τα στελέχη μας, επειδή αντιμετωπίζουμε μια εκστρατεία φόβου και λάσπης και δουλεύει στο φούλκι μονταζιέρα, πρέπει να είμαστε όλοι από τον Τσίπρα μέχρι το τελευταίο μέλος πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην δίνουμε λάβες. Αυτό είναι σαφές. Για να γυρίσω την ερώτηση της κυρίας Σπυράκη ανάποδα τώρα. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να σχολιάσω.